εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα. Ή αν προτιμάτε τους όρους στα αγγλικά, virtual reality και augmented reality. Αν και πρώτο και για δύο τεχνολογίες που είναι εξαιρετικά γνωστές με τα αρχικά τους, VR και AR. Για τους περισσότερους, το VR και το AR μοιάζουν να προέρχονται από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δύο τεχνολογίες που έρχονται από το μέλλον. Αλλά η πραγματικότητα είναι πως είναι ήδη εδώ και αποτελούν μέρος αυτού που αποκαλείται extended reality ή επέκταση της πραγματικότητας. Το extended reality είναι ένας όρος ομπρέλα της εκτεταμένης πραγματικότητας που περιλαμβάνει μέσα όλες τις μορφές της εικονικής πραγματικότητας, δηλαδή όταν βιώνουμε με μια μάσκα, φεύγουμε από την πραγματική πραγματικότητα και μπαίνουμε σε μια άλλη, εικονική, της επαυξημένης πραγματικότητας αντίστοιχα, που σημαίνει το να μπορέσουμε να ενθέσουμε πληροφορίες μέσα από κάποια συσκευή, όπως για παράδειγμα το κινητό μας και η κάμερά του, μέσα στην πραγματική πραγματικότητα, και της μεικτής πραγματικότητας, το οποίο είναι ένας καινούριος όρος, ο οποίος ουσιαστικά συνδυάζει μέσα σε μια μάσκα, η οποία φέρει και τις κάμερες, και εκείνη την ώρα μπορούμε και παρακολουθούμε όλες τις πληροφορίες, όπως για παράδειγμα να παίξουμε ένα παιχνίδι επί τραπέζιο, πάνω σε ένα πραγματικό τραπέζι, αλλά με εικονικά πιόνια. Η πραγματικότητα είναι πως τόσο η εικονική όσο και η επαυξημένη πραγματικότητα έχουν αρχίσει να μας απασχολούν εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τις μπερδεύουν και θεωρούν ότι είναι το ίδιο. Όμως πρόκειται για δύο τεχνολογίες με πολλές διαφορές. Πρακτικά, η εικονική πραγματικότητα μας βάζει σε ένα νέο εικονικό κόσμο με τη χρήση ειδικών μασκών. Απ' την άλλη, η επαυξημένη πραγματικότητα επεκτείνει τον κόσμο γύρω μας, τοποθετώντας αντικείμενα με τα οποία μπορούμε να αλληλεπιδρούμε. Αλλά ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του VR και του AR? Το AR, η επαυξημένη πραγματικότητα, σημαίνει ότι χρησιμοποιώ το πραγματικό περιβάλλον στο οποίο προσθέτω εικονικά στοιχεία. Τα αυτά συνήθως έρχονται από κάποιον υπολογιστή και μπορώ να τα δω με κάποιο κινητό ή κάποια γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας. Ενώ το VR, η εικονική πραγματικότητα, χρειάζομαι να χρησιμοποιήσω μια μάσκα και εκεί το έχω προσπέλαση σε έναν τελείως εικονικό κόσμο. Δηλαδή, κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί από έναν υπολογιστή ή το έχει γράψει μια κάμερα. Αν πιστεύετε ότι η εικονική πραγματικότητα δεν έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της, τότε μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Οι εφαρμογές virtual reality είναι αρκετά δημοφιλείς σε διάφορους τομείς και δίνουν νέες δυνατότητες και λύσεις. Όπως για παράδειγμα στον χώρο της εκπαίδευσης, επιτρέποντας στους χρήστες των σχετικών εφαρμογών να μάθουν με ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα καινοτόμο τρόπο. Και όταν αναφερόμαστε στην εκπαίδευση, δεν αναφερόμαστε μόνο στο σχολείο, αλλά και σε χώρους όπως αυτός της υγείας. Φυσικά, ο τομέας των video games είναι από αυτούς όπου το VR χρησιμοποιείται ήδη εκτενώς. Όμως, η εκπαίδευση και τα βιντεοπαιχνίδια δεν είναι οι μόνοι τομείς όπου το VR χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το VR κερδίζει συνεχόμενα έδαφος. Κερδίζει έδαφος στην εκπαίδευση, έχει μπει όλο και περισσότερα σε περισσότερα σχολεία, όλο και περισσότεροι μαθητές το αξιοποιούν για να μάθουν πράγματα. Στην ιατρική, αντίστοιχα φοιτητές κάνουν προσομοιώσεις σε επεμβάσεις και ουσιαστικά θα λέγει κανείς προπονούνται πριν πάνε να κάνουν μια πραγματική επέμβαση, το οποίο είναι μεγάλο αν το σκεφτεί κανείς. Στις ψυχικές διαταραχές, όλο και περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν λιγότερα φάρμακα για να αντιμετωπίσουν τις ψυχικές τους διαταραχές λόγω της εικονικής πραγματικότητας. Στην αρχιτεκτονική, στο real estate, εικονικές περιηγήσεις, στον τουρισμό, λίγο λιγότερο, αλλά το βλέπουμε και αυτό. Θα ταξιδέψω σε έναν προορισμό νωρίτερα από ότι θα φτάσω εκεί για να τον επιλέξω. Ακόμη και στο gaming, το οποίο ουσιαστικά είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία η οποία έχει οικειοποιηθεί αυτή την τεχνολογία αυτή τη στιγμή, κυρίως μέσα από πλατφόρμες όπως το PlayStation VR, το οποίο έχει, αν θα λέγαμε, εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια χρήστες αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, η χρήση των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας είναι πιο περιορισμένη αυτή τη στιγμή. Κάτι που πρόκειται να αλλάξει στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Προς το παρόν πάντως, το AR αξιοποιείται σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, αλλά και η μηχανολογία. Και προφανώς και στο gaming, μέσω του οποίου έγινε και ευρέως γνωστό το AR, όταν το Pokémon Go είχε εξελιχθεί πριν από μερικά χρόνια σε μια παγκόσμια μανία. Αλλά ας δούμε ποιοι είναι οι τομείς εκείνοι όπου το augmented reality ήδη χρησιμοποιείται. Στην επαυξημένη πραγματικότητα βλέπουμε μια ραγδαία ανάπτυξη. Μια ραγδαία ανάπτυξη ιδιαίτερα στα παιχνίδια. Όλοι σίγουρα θυμόμαστε το Pokémon Go. Είχε μια παγκόσμια απήχηση αυτό το παιχνίδι, το οποίο χρησιμοποιεί στην επαυξημένη πραγματικότητα. Αλλά από τότε μέχρι τώρα έχουν φύγει πολλά βήματα μπροστά και κυρίως με μια μετατόπιση προς τη μεικτή πραγματικότητα, της οποίας ουσιαστικά τα παιχνίδια δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πλέον τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο.
στη μηχανολογία, στην οποία σκεφτείτε πώς μπορούμε να δούμε μέσα από ένα κλειστό κύκλωμα. Έναν κινητήρα, για παράδειγμα, τον οποίο η υπαυξημένη πραγματικότητα στον κάνει blow, όπως λέμε, και μπορείς να δεις τα εσωτερικά κομμάτια. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και βιωματικό και βοηθάει οι άνθρωποι να μαθαίνουν πολύ πιο γρήγορα. Ίσως και ένα άλλο παράδειγμα το οποίο έχει ενδιαφέρον στη χώρα μας που βλέπουμε εφαρμογές και σίγουρα θα έχει μια εξέλιξη είναι το κομμάτι της διατήρησης της ιστορίας μέσα από πολιτιστικές εφαρμογές. Αυτό λοιπόν είναι όταν βρισκόμαστε μπροστά από έναν αρχαίο ναό, από τα ερείπια ενός αρχαίου ναού και ουσιαστικά με τη δύναμη της υπαυξημένης πραγματικότητας μπορούμε να ανακαλέσουμε στιγμές στο παρελθόν και να μπορέσουμε να δούμε ακόμα και το ναό όπως ήταν στην αρχική του μορφή. Οι εξελίξεις στον χώρο του Extended Reality είναι πάντως ραγδαίες και ίσως η πιο ενδιαφέρουσα να είναι αυτή που θέλει να έρχονται προϊόντα που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τις υπολογιστικές συσκευές μας. Το παράδειγμα του Apple Vision Pro είναι χαρακτηριστικό, αλλά η Apple δεν είναι η μόνη εταιρεία που ετοιμάζει μια τέτοια συσκευή. Πολλοί είναι κατασκευαστές εκείνοι που βλέπουν την ευκαιρία να αλλάξει δραστικά ο τρόπος με τον οποίο θα έχουμε πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον. Το Apple Vision Pro είναι μια συσκευή η οποία αλλάζει τα δεδομένα. Αλλάζει τα δεδομένα λόγω της ποιότητας και της ευκολίας χρήσης, αλλά και του οικοσυστήματος. Από την άλλη, υπάρχουν όμως και άλλες συσκευές που έρχονται. Συσκευές από παίχτες οι οποίοι είναι ήδη μέσα στην αγορά αυτή, η Meta, η Pico, αλλά και από αξιόπιστους vendors όπως είναι η Samsung και η Lenovo, οι οποίοι ετοιμάζουν κάτι στα σκαριά. Παράλληλα, θα πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις που σχετίζονται και με την αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ο συνδυασμός του AI με εφαρμογές εικονικής αλλά και επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικός για το μέλλον αυτών των τεχνολογιών και να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας. Στις προσεχές μέλλον σίγουρα θα δούμε μεγαλύτερη οικειοποίηση από το κοινό. Οι συσκευές θα γίνουν πιο οικονομικές, το περιεχόμενο πιο πλούσιο, η ενσωμάτωση του AI ακόμα μεγαλύτερη και αν το σκεφτείς ότι το AI μέσα από τις συνθηκές τεχνολογίες γίνεται πιο ανθρώπινο, πιο οικείο. Άρα αυτό από μόνο του σίγουρα θα φέρει μια επιτάχυνση και η προσδοκία δική μου είναι ότι σίγουρα θα βελτιώσει και τις ζωές μας. Οι διάφορες εκδοχές του αποκαλούμενου Extended Reality έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή του και βλέπουμε ήδη εφαρμογές VR και AR που αλλάζουν πολλούς τομείς. Όμως είμαστε ακόμα στην αρχή μιας επανάστασης που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές και μπορεί να αποδειχτεί καθοριστική σημασία για το πώς θα διαμορφώνουμε την καθημερινότητά μας και θα αλληλεπιδρούμε με τους γύρω μας.